παλιό. Θα πάμε, ρε παιδί μου, σε έναν άντρα που περπατούσε και σε όταν, κύριε Σφυράκη, γης πραγματικά. Θα πάμε στον Ερίκο Πετιλόν. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος κοσμούσε τα εξώφυλλα τότε της ιταλικής Vogue. Έναν άνθρωπο που σαγίνευσε την Ούρσουλα Άντρες και ήταν πραγματικό ζευγάρι. Όχι αυτά τώρα τη Σόμπις, έλα εδώ να. Με την Ούρσουλα Άντρες. Με την Ούρσουλα Άντρες, φυσικά. Wow. Έναν άνδρα που γοητεύει ακόμα και στα. Πόσο χρόνο είναι ο Ερίκος Πετιλόν σήμερα, το συνάντησε η Νάντια Ριγάτου, μα λέει για την ηλικία του. Κοντά είσαι, πολύ κοντά. 56 το γράφει ο Γιώργος μας, πάρα πολύ ωραία. Και λέει για του άνδρε. Γιατί είναι και λίγο τη μόδα. Το φλερτάρουν οι άνδρε. Πώ αντιδρά και τι δεν ανέχεται να ακούσει από μια γυναίκα επουδενή. Με τι ασχολείσαι σήμερα? Με τα μεσητικά. Εκτός ότι είναι μια δουλειά που μου αρέσει, γιατί είμαι άνθρωπος που προτιμώ να είμαι έξω παρά σε ένα γραφείο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είμαι και 20 χρόνων να πάω σε μια εταιρεία να με προσλάβουν ή οτιδήποτε. Πόσο είσαι? Να το πούμε, έτσι. Δεν ξέρω, εσύ πες, τι λες. 56. Άντε, δεν σου φαίνεται καθόλου. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί? Δύο. Θα το ξανακάνεις? Ναι. Με τη Σοφία, ναι. Πόσο καιρό είσαι με τη Σοφία? Είναι λίγος ο χρόνος, είναι μια πολύ καλή σχέση. Είναι 5 μήνες, πιστεύω. Στο γιο σου τι συμβουλή δίνεις για τις γυναίκες? Του είπα λίγο να ζήσει, γιατί είναι καιρό σε μια σχέση που δεν είμαι εναντίον. Και του πρότεινα να ζήσει λίγο, να έχει κάποιες εμπειρίες, και αυτό δεν σημαίνει να αλλάζει σύντροφο κάθε μέρα. Τι σε ενοχλεί στη σημερινή γυναίκα? Η ασέβεια με ενοχλεί για τις δύο πλευρές. Mm. Είναι ασεβείς και οι άντρες και οι γυναίκες. Εγώ, άμα μου πεις δύο ωραία, τελείωσε η σχέση μου.